Προβληματισμό προκαλεί στην εκπαιδευτική κοινότητα η επίθεση που φέρεται να δέχτηκε από γονέα εξωσχολικού ο διευθυντής του πρώτου ΕΠΑΛ Ηρακλείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και με τον ίδιο να υποβάλει μήνυση για πρόκληση σωματικών βλαβών. Είχαμε μία ενημέρωση χθες το πρωί από το διευθυντή του πρώτου ΕΠΑΛ ότι του επιτέθηκε την ώρα που πήγαινε στο σχολείο και λίγο πριν μπει στο σχολείο, του επιτέθηκε ο γονέας ενός εξωσχολικού. Από όσο μας περιέγραψε, συνέβη το εξής. Την Τετάρτη εντοπίστηκε εξωσχολικός στο χώρο του σχολείου, τον οποίο απομάκρυνε ο διευθυντής, τον έβγαλε από το χώρο του σχολείου. Και την Πέμπτη το πρωί, όταν πήγαινε ο διευθυντής να μπει στο σχολείο, κάποιος του επιτέθηκε πισόπλατα με κροθιές, τον χτύπησε στο κεφάλι. Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη, όταν ο διευθυντής απομάκρυνε τον εξωσχολικό από τον χώρο του σχολείου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν σκηνές έντασης μεταξύ διευθυντή και εξωσχολικού, ενώ την επόμενη μέρα ο πατέρας του εξωσχολικού φέρεται να άσκησε βία σε βάρος του διευθυντή. Δεν γνωρίζω αν του είπε κάτι. Αυτό που μου είπε ο διευθυντής είναι ότι την ώρα που πήγα να μπω στο σχολείο μου επιτέθηκε πισόπλατα, με χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι. Δυστυχώς, απογοητευτικό, νομίζω ότι ξεπερνάει κάθε αποδεκτό όριο αυτό το πράγμα. Οτιδήποτε και να θέλουμε να μας απασχολεί, μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να το διευθετήσουμε, όχι με αυτόν τον τρόπο να λύνουμε τις διαφορές μας. Τις όποιες διαφορές δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή εξωσχολικός που βρέθηκε στον χώρο του σχολείου και την άλλη μέρα να δέχεται επίθεση ο διευθυντής από το γονέα του, δεν μπορώ να καταλάβω. Ωστόσο, ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Γιάννης Καραγιαννίδης, δεν διαθέτει πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη μεταξύ διευθυντή και εξωσχολικού και αν τελικά το περιστατικό έλαβε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Φως στην υπόθεση, αναμένεται να ρίξει η αστυνομία. Λεπτομέρειες δεν ξέρω ακριβώς. Εντοπίστηκε στο χώρο του σχολείου, μου είπε, μάλλον στο χώρο της αυλής, και ο ίδιος ο διευθυντής τον απομάκρυνε, τον έβγαλε εκτός σχολείου. Έγινε κάποιο επεισόδιο σε εκείνη τη φάση? Όχι, δεν μου είπε για επεισόδιο.